Γεια σας και πάλι. Πάμε να δούμε πότε διαιρείται ακριβώς ένας αριθμός. Οι μαθηματικοί μας έχουν βρει τα κριτήρια διαιρετότητας, δηλαδή οι προϋποθέσεις για να διαιρείται ένας αριθμός ακριβώς με το 2, 3, 4, 5, 9, 10 και 25. Πάμε να τα δούμε για να ξέρουμε με μία ματιά εάν ο αριθμός που έχουμε διαιρείται ακριβώς με τα νούμερα που μόλις σας είπα. Πινακάκι. Με το 2 διαιρούνται ακριβώς όσοι αριθμοί λήγουν σε 0, 2, 4, 6 και 8. Αυτά εδώ πρέπει να είναι οι μονάδες του εκάστοτε αριθμού. Εάν συναντήσετε νούμερα που λήγουν σε 0, 2, 4, 6 και 8, τότε αυτοί οι αριθμοί διαιρούνται ακριβώς δια 2. Στην περίπτωση του 3 και του 9, διαιρούνται όσα νούμερα έχουν άθροισμα ψηφίων που διαιρείται με το 3 ή διαιρείται με το 9. Για παράδειγμα, ο αριθμός 993 που έχει άθροισμα ψηφίων 9 και 9, 18 και 3, 21. Το 21 διαιρείται ακριβώς δια 3, άρα και το 993 διαιρείται επίσης ακριβώς δια 3. Το ίδιο συμβαίνει και με όλους τους αριθμούς που έχουν άθροισμα ψηφίων που διαιρείται με 9. Σε ό,τι αφορά στο 5, δια 5 διαιρούνται ακριβώς όσοι αριθμοί λήγουν σε 0 και 5 και πάλι στο ψηφίο των μονάδων. Σε σχέση με το 10 διαιρούνται ακριβώς όσα νούμερα έχουν 0 μονάδες. Όλα τα στρογγυλά νούμερα λοιπόν. Και με το 4 και το 25 διαιρούνται όσα νούμερα έχουν 0 δεκάδες και 0 μονάδες. Δου και μου. Όσα νούμερα λοιπόν έχουν μηδενικές δεκάδες, μηδενικές μονάδες, για παράδειγμα το 3.100. 0 μονάδες, 0 δεκάδες. Τι θυμάμαι λοιπόν? 2. 0, 2, 4, 6, 8 στις μονάδες. 5. 0 και 5 στις μονάδες. 10. Μόνο 0 στις μονάδες. 4, 25, 2 μηδενικά στο τέλος. Και 3 και 9, το άθροισμα των ψηφίων τους, αν τα βάλω όλα μαζί, πρέπει να διαιρείται ακριβώς ή με το 3 ή με το 9. Αυτά είναι τα κριτήρια διαιρετότητας. Με μια ματιά λοιπόν μπορώ να ξεχωρίσω εάν ο αριθμός μου διαιρείται με 2, 3, 4, 5, 9, 10, 25. Μελετήστε τα και με την εφαρμογή θα εξοικειωθείτε και θα τα μάθετε και απ' έξω. Εάν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like, εγγραφή, καμπανούλα και τα ξαναλέμε στο επόμενο. Γεια σας!